Καλημέρα κύριε Κοκοτσάκη. Καλημέρα κύριε Γιώργο, να είσαι καλά. Καλημέρα λοιπόν, και για πείτε μου εδώ τώρα, τι συμπεράσματα, όσο μπορεί να βγάλει κανείς συμπεράσματα από φωτογραφίες, ακόμη και από το σημερινό βίντεο, μπορούν να εξαχθούν? Θα έλεγα ότι με την επιφύλαξη ακριβώς αυτού του υλικού, γιατί δεν είμαστε σίγουροι ότι αυτό το υλικό είναι ανώθευτο όπως έρχεται σε εμάς. Βλέπω ότι το λεωφορείο της Αποστολής εκείνη το θεοδόστρωμα, όπως φαίνεται, δεν μοιάζει με κανονικό δρόμο. Έχει ξεστρατήσει με λίγα λόγια, προφανώς για λόγους ασφαλείας. Απουσιάζουν κάποια διαδικασία σήμανση. Δεν υπάρχει τίποτα στο οδόστρωμα που να μοιάζει με κανονικό δρόμο. Δεν υπάρχει διαγράμμιση και γενικά και το δάπεδο φαίνεται περισσότερο τσιμένο και λιγότερο ασφαλτοστρωμένο δρόμο. Περιβάλλεται από φερτά υλικά που τα έχει φέρει προφανώς η βροχή. Ο Ντάνιελ, ναι, ναι. Ναι, και γιατί το λέω αυτό? Το λέω διότι σε κάθε περίπτωση ένα τέτοιο οδόστρωμα δεν θα μπορούσε να έχει μεγάλες ταχύτητες σε ανάπτυξη. Τουλάχιστον από την μεριά του λεωφορείου ή ένα κανονικό κινούμενο όχημα ιδιωτικής χρήσεως, οποιοδήποτε. Δεν θα μπορούσε να αναπτύξει ταχύτητες μεγάλες. Το λεωφορείο είναι λοξός δεξιά θέση κατά το ίμιση και πλέον εκτός κυκλοφορίας του. Δηλαδή έχει κάνει προσπάθεια ο οδηγός αποφυγής του ατυχήματος, της σύγκρουσης μάλλον, που προφανώς το έχει δει σε ευθεία πιο, όχι ξαφνικά, διότι δεν είναι σχεδόν στριμμένο κάθετα στο οδόστρωμα. Mm-hmm. Αυτό λέει, επιτρέψτε μου, μια αυθαιρεσία, ότι μάλλον μπροστά του δεν εμποδίζεται η ορατότητα. Άρα το όχημα συνοδεία, αν υπήρχε, δεν ήταν ακριβώς μπροστά του, ήταν σε ικανή απόσταση που επέτρεπε να δει. Ή εκτός αν η κίνηση του άλλου του ερχόμενου αυτοκινήτου έγινε πολύ ξαφνικά, αλλά αν γινόταν ξαφνικά δεν θα είχε στρίψει το λεωφορείο σχεδόν κάθετα. Δεν περιβάλλεται από συντρίμια έκρηξη. Αυτό είμαι κάθετος. Καμία έκρηξη από εκρηκτικά όπως τα ξέρουμε δεν θα έδειγνε τέτοιο πεδίο. Άρα τα συντρίμια... Θα είχαμε δηλαδή συντρίμια να περιβάλλουν όλο το χώρο. Ναι. Και τέτοιες ενδείξεις δεν υπάρχουν εδώ, για τουλάχιστον για έκρηξη όπως την εννοούμε με παρουσία εκρηκτικών υλών. Μάλιστα. Το γεγονός όμως. Εκρηκτικών. Το γεγονός όμως ότι σήμερα το νέο βίντεο που ήρθε στην επιφάνεια, το έφερε το Μιλιτέρ, δείχνει πλήρως καμένο, θα το πω έτσι, κατακαμένο. Πώς να το πω, από καΐδια μόνο το όχημα που έπεσε πάνω στο λεωφορείο και το λεωφορείο επίσης κάρβουνο. Σας λέει κάτι? Ναι, θα το εξηγήσω. Επειδή στα μέσα ενημέρωση αναφέρει και στα πολλά, βέβαια και αυτοί είναι θύματα της παραπληροφόρησης πιθανόν να έρχεται από εκεί, ενδείξεις με τοπική σύγκρουση, αναφέρεται σε με τοπική σύγκρουση, δεν υπάρχουν ενδείξεις με τοπική σύγκρουση. Απέναντίας έχουμε πλάγιο με τοπική σύγκρουση, ούτε το τζιπ δηλαδή δεν έχει σύγκρουση με τοπική, αλλά πλάγιο με τοπική, με το δεξί φτερό του. Και αυτό είναι λογικό από τη στιγμή που το λεωφορείο έχει στρίψει. Και εφόσον δεν χτύπησε στο πίσω μέρος του λεωφορείου, άρα δεν υπήρχε με τοπική σύγκρουση. Αυτό προκύπτει όσον αφορά τη φωτιά, είναι ότι στο σημείο της επαφής των δύο οχημάτων έχουμε κατακλυσμό φωτιάς. Τι σημαίνει κατακλυσμό φωτιάς? Αν κοιτάξει κανείς και κάνει ένα φιλμ, θα δει ότι στην αρχή έχουμε πολύ μεγάλη φωτιά με φλόγες σε πλήρη ανάπτυξη που καλύπτουν σχεδόν όλο το λεωφορείο και τα συντρίμια του άλλου οχήματος. Mm-hmm. Στη συνέχεια όμως, σε δεύτερο χρόνο, έχουμε πραγματική καύση. Τι σημαίνει πραγματική καύση? Ότι καίγονται τα υλικά τα οποία δεν είναι ξένα όσον αφορά τα δύο οχήματα. Δηλαδή καίγονται τα πολυμερή του λεωφορείου, εξού και ο πολύ μαύρο πηχτό καπνό που έπεται, και βλέπουμε και στα βίντεο, τα οποία βίντεο δεν ανταποκρίνονται στην αρχική έναρξη φωτιά, αλλά ανταποκρίνονται σε δεύτερο ή τρίτο χρόνο. Η τέλεια καύση αυτή, η πρώτη καύση δηλαδή, μεταδίδει τη φωτιά, αφού έχουμε κατακλυσμό καυσίμων, μεταδίδει τη φωτιά σε όλου του χώρου. Διότι έχει ανωδική τάση να ανεβαίνει προς τα πάνω και καίγεται όσο υπάρχει υλικό. Το υλικό αυτό πιθανότατα είναι ξένο ως προς την κίνηση των δύο οχημάτων. Σίγουρα προς το λεωφορείο, διότι το λεωφορείο δεν καίει βενζίνη αλλά καίει καύσιμο πετρέλαιο. Και τα σημάδια δείχνουν ότι το λεωφορείο δεν υπέστη τέτοιου είδους πρόβλημα. Mm-hmm. Το δε άλλο όχημα, ξέρουμε πολύ καλά ότι τα αντεπόζητα των οχημάτων πλέον βρίσκονται στα πίσω μέρος των αυτοκινήτων. Και αυτό και είναι και πλαστικά, δεν είναι πλέον μεταλλικά τα αντεπόζητα. Δεν είναι πλέον μεταλλικά. Και ο λόγος για τον οποίο δεν είναι μεταλλικά είναι ακριβώς γι' αυτό. Για να μην σκάνε σε περιπτώσει συγκρούσεων. Είναι υποχρεωτική νομοθεσία με τα αντεπόζητα να είναι πίσω. Θυμάστε το περιστατικό με την περίπτωση του ασθενοφόρου στο Ηράκλειο, που είχε γίνει μια μετασκευή και είχαν βάλει το αντεπόζητο μπροστά και έγινε αυτό που έγινε με τη σύγκρουση με το ΕΚΑΒ.
αυτά γίνονται μόνο με ανθρώπινη παρέμβαση. Αυτό που μένει να δούμε είναι αν το ΔΥΠ, το οποίο είναι σίγουρο, μετέφερε καύσιμα, και αυτό είναι σίγουρο, αν τα καύσιμα αυτά ήταν για την κίνησή του, ήταν μεταφορά, και αν βρισκόταν και γιατί βρισκόταν στο εμπρός τμήμα του αυτοκινήτου. Και αν η όποια μεταβολή έχει γίνει στα καύσιμα αυτά του αυτοκινήτου, ήταν με πρόσθεση κάποιων υλικών τα οποία προσδίνουν τα σημεία κατακλυσμού καυσίμου και φωτιάς που είπα προηγουμένως. Δηλαδή υπάρχουν υλικά τα οποία μπαίνουν ή από την αρχή είναι μέσα, όπως το νίτρο ας πούμε, τα οποία σε περίπτωση σύγκρουσης δίνουν τέτοιου είδους αποτελέσματα. Μισό λεπτό, να ρωτήσω κάτι. Οι πληροφορίες που υπάρχουν βεβαίως εξ αποστάσεως, διότι όπως στήθηκε η αποστολή ήταν μόνο εξ αποστάσεως, και αν τους πάρουν τηλέφωνο και αν το μάθουν και πάει λέγοντας. Αλλά αυτό είναι το άλλο κομμάτι. Όμως οι πληροφορίες που υπάρχουν είναι ότι και τα δύο τα αυτοκίνητα είναι πετρελοκίνητα. Το ερώτημα το δικό μου είναι, μπορεί το πετρέλαιο όταν πάρει φωτιά, όταν καίγεται, να προκαλέσει τόσο σοβαρή και εκτεταμένη ζημιά που να έχεις 19 ανθρώπους νεκρούς και τραυματίες σε ένα λεωφορείο σε τόσο γρήγορο χρονό? Δεν θέλω να το σκέφτομαι ότι και το τζιπ ήταν με πετρέλαιο κίνησης. Αυτό λένε, ότι ήταν με πετρέλαιο. Θα σας πω μόνο ότι το πετρέλαιο κίνησης αναπλέγεται σε θερμοκρασία 570 βαθμών. Δεν μπορεί να δώσει τέτοιου είδους φαινόμενα, δεν έχει συμβεί ποτέ. Πρέπει να θερμανθεί πρώτα για να αναπλέγει. Δηλαδή εδώ έχουμε σύγκρουση ανάπλεξη. Αυτό με πετρέλαιο δεν μπορεί να γίνει. Ξεπερνά τους όρους και της λογικής αλλά και της τέχνης και της επιστήμης. Άρα εάν έχουμε τζιπ που κινείται με πετρέλαιο. Με πετρέλαιο, σας το λέω. Και έχουμε αυτό το φαινόμενο, θα πρέπει να ψάξουμε άλλα πράγματα. Σας το λέω όχι με βεβαιότητα, σας το λέω με βάση τα ανακοινοθέντα της όποιας λιβικής οργάνωσης. Ότι τα δύο οχήματα είναι πετρελαιοκίνητα. Καταρχάς, δεν είναι ένα θέμα, δεν είναι δικό σας θέμα βέβαια. Δεν είναι ένα θέμα. Πάει μια αποστολή. Δεν πρέπει να ελέγξει το ίδιο το λεωφορείο που θα τη μεταφέρει, αν είναι τάρταλο, αν είναι μετασκευασμένο, αν πληρεί τους όρους ασφαλείας? Το θεωρώ απίθανο σε μια τέτοια χώρα όπως είναι ρημαγμένη σήμερα να έχει πάρει κάποιος ένα τζιπ. Να το έχει μετασκευάσει, να έχει αλλάξει το τεπό του σε πετρέλαιο, γιατί πρέπει να αλλάξει τον κινητήρα. Ναι, αλλάζει όλα τα πράγματα. Το βλέπω λίγο τραβηγμένο, αλλά το βλέπω και λίγο τραβηγμένο να πάει κάποιος να κάνει αποστολή αυτοκτονίας ή να έχει 5 άτομα μέσα. Για ακούστε εδώ, καταρχάς, εσείς το θεωρείτε, αλλά είναι και χώρα της πατέντας. Αυτά τα 4 super wow επί 4 και τα λοιπά οχήματα και τζιπάκια είναι όλα μετασκευές. Μου λέει εδώ καπετάν Αναστάσης. Καλημέρα, λέει κύριε Κοκοτσάκη. Το λεωφορείο που κατέληξε σε φορείο από τις φωτογραφίες έχει καταστραφεί τελείως και είναι κατάμαυρο από τη φωτιά. Κάρβουνο είναι. Θυμίζει Marvel Studio καταστάσεις, αλλά εδώ μιλάμε για πραγματικούς ανθρώπους. Αν δεν έγινε έκρηξη κάτι άλλο και επειδή σε τρακαρίσματα η φωτιά δεν είναι σύνηθες, τότε σε τι είδους χάρβαλο βάλαν τους δικούς μας στρατιώτες? Το έλεγξαν? Τους έστειλαν πρόβατα για σφαγή? Τι κουβαλούσε παράνομα το λεωφορείο ή το τζιπ? Είμαι στα δεξαμενόπλια, λέει, και τέτοιες εκρήξεις για να γίνουν τρομερά δύσκολο και πρέπει να γίνουν τρομερά λάθη και παραλήψεις. Και ο άλλος φίλος, ο Δημήτρης, λέει: Καλημέρα, κύριε Κοκοτσάκη. Είμαι οδηγός μεταφοράς επικίνδυνων υλικών. Βιτιοφόρα που κατά καιρούς έχουν ανατραπεί, ντελαπάρει, έχουν συγκρουστεί με σφοδρότητα, με γεωταχή, με άλλα βαρέα οχήματα. Τέτοιο πράγμα δεν έχουμε ξαναδεί. Δηλαδή, αν ένα βιτιοφόρο φορτωμένο με 27 τόνους πετρόλαιο συγκρουστεί με γεωταχή, είναι κινητή βόμβα? Είναι δυνατόν, λέει. Σωστές είναι οι παρατηρήσεις των φίλων ακροατών. Φυσικά, στην καριέρα μου τέτοια είδους περιστατικά έχω δει ελάχιστα και αυτά πάντα υπήρχε έξωθεν παρέμβαση. Mm. Δηλαδή, ήταν κάτι άλλο εκτός από το συμβατική κίνηση των οχημάτων. Εδώ ξαναλέω, υπήρξε κατακλυσμός φωτιάς. Κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό. Το ότι κάηκε ολοσφαιρός στο λεωφορείο είναι απόδειξη ότι δεν έγινε καμία απόπειρα κατάσβεσης. Αυτό είναι αλήθεια, ότι δεν έγινε, δεν πήγε καν τη πυροσβεστική υπηρεσία. Αφέθηκαν να καίγονται μέχρι που κάηκαν ολοσφαιρός. Το ερώτημα μας είναι τι προκάλεσε, τι ήταν αυτό το υλικό, γιατί σίγουρα είναι καύσιμο υλικό βενζίνη ή πλέον βενζίνης, δηλαδή πιο καύσιμο από το καύσιμο. Δεν πάμε προς τα πίσω, σε κατηγορία κλάσματος καυσίμου, δηλαδή να πάμε προς τα πετρελαιοειδή, αλλά πάμε προς τη βενζίνη και άνω. Τα υλικά τα οποία μετέφερε προφανώς το τζιπ και τα οποία συμμετείχαν στη σύγκρουση. Επιμένω σε αυτό. Το ό,τι υλικό είχε το τζιπ μαζί του συμμετείχε στη σύγκρουση. Δηλαδή ήταν παρόν. Άρα δεν μπορεί να είχε παράνομα ηνόμα, δεν ξέρουμε, καύσιμα βενζίνη, φορτωμένη, λέω. Μπορεί. Το όποιο υλικό, ναι, συμμετείχε, όταν λέω ότι τη στιγμή της επαφής της σύγκρουσης ήρθε και αυτό σε επαφή με τη σύγκρουση. Δεν έπεται, δεν ήταν στο πίσω μέρος δηλαδή και πήγε φωτιά και το βρήκε. Έγινε δηλαδή η επαφή με το υλικό αυτό.
Γιατί οι παραγόμενες πινθήρες λόγω του τροχαίου έδωσαν την έναυση απευθείας στο υλικό αυτό. Το οποίο επειδή ήταν σε περίσσια, έκανε μεγάλη ανάπλεξη. Πιθανό περίπου σαν μανιτάρι, αλλά ήταν φωτιά. Η μπάλα φωτιάς πήρε φωτιά το λεωφορείο. Και αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι οι ιατροδικαστικές εκθέσεις, οι οποίες είμαι σίγουρος ότι κανείς, δεν πιστεύω ότι υπάρχει κανείς πεθαμένος από τραύματα. Αλλά είναι από φωτιά. Μάλιστα. Για ακούστε εδώ, επειδή στην προσβεστική ήσασταν και στο ανακριτικό, σωστά? Σωστά. Λαμβάνετε υπόψη σας την πληροφορία, εκτός αν μετέφερε βέβαια ελαφρέα καύσιμα, λαμβάνετε υπόψη σας την πληροφορία ότι το προπορευόμενο τζιμ με τους Λίβιους, τρομάρα μου της ασφαλείας, είχε απομακρυνθεί και δεν έχουν πάθει τίποτα, ούτε το από πίσω? Γιατί λένε όλοι για το προπορευόμενο, αφού είχαν ένα μπρος και ένα πίσω, όπως μας είπε το ΓΕΘΑ. Αυτά. Ακούστε λίγο. Σας βάζει λίγο στοιχεία την στρατιωτική αποστολή της Τουρκίας. Κακώς το κάνω βέβαια, αλλά μόνο θλίψη μου προκαλεί βλέποντας τη δικιά μας. Η δικιά μας είναι σίγουρο ότι δεν έχει αναργανωθεί σωστά. Ένα κομβόι στρατιωτικών οχημάτων δεν έχει, ή μια στρατιωτική αποστολή δεν έχει αυτού του είδους την σύνταξη και την πορεία στον Μα τι λέτε, κύριε Κοκοτσάκη, τώρα, τι λέτε? Εδώ ο αρχηγός του ΓΕΘΑ πήγε στον τραυματισμένο γιατρό και στη μάνα του είπε: αν το ξανά έκανα, το έκανα με τον ίδιο τρόπο, και καμάρωνε. Εντάξει, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μετά είπε: έχει τη στήριξή μας. Εντάξει. Επί του ερωτήματός σας όμως, το είπα στην αρχή ότι ο οδηγός του λεωφορείου, κάνοντας την προσπάθεια να αποφύγει τη σύγκρουση, είχε ορατότητα. Αυτό σημαίνει ότι το προπορευόμενο όχημα, αν υπήρχε, ήταν σε ικανή απόσταση ώστε να είχε τη δυνατότητα να δει. Να, άρα δεν σας βάζει λίγο, αν ήσασταν τώρα ανακριτικό, δεν θα σας έβαζε λίγο σε υποψία ότι το προπορευόμενο και το από πίσω από αυτό είναι σε απόσταση ασφαλείας με το ότι συνέβη μεταξύ λεωφορείου και τζιμπ? Θα σας συντριγκάρω λίγο λέγοντας ότι το καθήκον του ανακριτικού υπαλλήλου είναι να εξασφαλίσει το πεδίο, το σημείο, το είχαμε πει και στα Τέμπη. Και εδώ δεν έχει εξασφαλιστεί το σημείο, δεν έχουν μεταβεί ακόμα οι πραγματογνώμονες. Είναι βέβαια ξένο κράτος και δεν ξέρω αν αυτό είναι εφικτό, αλλά αν πρόκειται να πάνε πραγματογνώμονες από την Ελλάδα, θα έπρεπε ήδη να είναι εκεί. Να είναι εκεί. Καλά, εδώ εμείς γυρίσαμε πίσω το κλιμάκιο της ΑΕΠ, γιατί οι Λίβοι μας είπαν ότι είναι τροχαίο. Εντάξει. Οκ. Okay. Άρα είναι ένα ερώτημα. Εντάξει, κύριε Κοκοτσάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εγώ δεν, ούτε εσείς εμφυλιοχωρούμε σε σενάρια συνωμοσίας, αλλά όταν πας ρεμπέτα σκέρα, αυτό συνέβη. Με συγχωρείτε, πρέπει να τα δούμε όλα από εκεί και κάτω. Γιατί μου λέει εδώ ο Νίκος, και αν είχε, αν μετέφερε το τζιπ κοκτέιλ μολότοφ σε μεγάλη συσκευασία τροποντινά, είναι ικανό να δημιουργήσει μεγάλη ζημιά χωρίς χρήση εκρηκτικών? Το είπα προηγουμένως ότι πιθανό να είχε ενωθευτεί το όποιο καύσιμα, είχε να συμπληρωθεί με άλλου είδους υλικά. Άλλο ρώτησε εδώ ο άνθρωπος. Αν αυτό το τζιπ, γιατί μας λένε οικογένεια, εμείς δεν την είδαμε, μας λένε οι Λίβοι, μετέφερε, πώς να το πω, σε μεγάλη συσκευασία τύπου κοκτέιλ μολότοφ, τύπου, μπορεί να προκαλέσει τέτοια ζημιά? Κοιτάξτε, τα μολότοφ είναι βενζίνη, δεν είναι τίποτα το. Εγώ είπα ότι υπάρχει περίσσια καυσίμου βενζίνη, τα οποία συμμετείχαν στη στιγμή της σύγκρουσης και έδωσαν τον κατακρισμό διαρροής και φωτιάς. Μάλιστα. Το δοχείο προφανώς δεν ήταν πλαστικό.